Δύο εθνικές βόμβες καλείται να διαχειριστεί ο Νίκος Δένδιας στο άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα. Η πρώτη αφορά στην εγκληματική απόφαση της κυβέρνησης της Ουκρανίας να διαγράψει τη γηγενή ελληνική μειονότητα από τον ουκρανικό πληθυσμιακό χάρτη. Δεν είναι δυνατόν ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών να εμείνει στην παροχή στήριξη στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ όταν έχει προηγηθεί τέτοια ηταμή πρόκληση κατά του ελληνισμού. Ειδικά όταν φαίνεται ξεκάθαρα ότι πίσω από αυτή την απόφαση κρύβεται τουρκικός δάκτυλος, αφού η μόνη γηγενής μειονότητα που αναγνωρίστηκε είναι η τουρκογενής Τάταρη. Η δεύτερη εθνική βόμβα σχετίζεται με την πρόθεση της κυβέρνησης να αναγνωρίσει το Κωσυφοπαίδιο ως ανεξάρτητο κράτος, όπως αποκαλύπτει η εστία της Δευτέρας. Μιλάμε για ένα σενάριο το οποίο όχι μόνο θα διάρρηξει πλήρως τις σχέσεις μας με τη φίλη Σερβία, αλλά θα ανοίξει και δύο μεγάλες κερκόπορτες για τον ελληνισμό. Η πρώτη αφορά την Κύπρο. Διότι τα επιχειρήματα της Ελλάδος προκειμένου να αναγνωρίσει το Κωσυφοπαίδιο, το οποίο προήλθε από επιχείρηση εσωτερικής αποσταθεροποίησης, η οποία προκάλεσε στρατιωτική επέμβαση, μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν από την Τουρκία προκειμένου να προωθηθεί η αναγνώριση των κατεχομένων ως ανεξάρτητο κράτος. Η δεύτερη και πλέον επικίνδυνη κερκόπορτα αφορά την ίδια τη Θράκη. Η Τουρκία δεν έκρυψε ποτέ την πρόθεσή της να κωσοβοποιήσει την ελληνική Θράκη. Η μεθοδική δράση του προξενείου, η συνεχής επίκληση της δίθεν καταπίεσης της μουσουλμανικής μειονότητος και οι αποσχιστικές τάσεις εγκαθέτων της Τουρκίας δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για εφησυχασμό. Μάλιστα, τα επιχειρήματα όσων αντιδρούσαν σε ενδεχόμενη αναγνώριση του Κωσυφοπεδίου από την Ελλάδα ήταν ακριβώς ο κίνδυνος να δούμε κάποιο αντίστοιχο σχέδιο στη Θράκη. Το ερώτημα είναι πώς ένας έμπειρος πολιτικός σαν τον Υπουργό Εξωτερικών εγκλωβίστηκε σε αυτή την παγίδα, η οποία όχι μόνο μπορεί να σημάνει το πολιτικό του τέλος σε περίπτωση λάθος χειρισμών, αλλά να αποβεί ολέθρια και για τα εθνικά μας συμφέροντα. Μην παραλείψετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να εγγραφείτε στο κανάλι του Newsbreak και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο.